Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φιλαδελφίας, κύριε κύριε Μελίτων, Πανοσολιγιότατε Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Οικονομικού μας Πατριαρχείου και συμπολίτη μας, κύριε κύριε Βαρθολομέ, σας υποδεχόμεθα εδώ στην πόλη μας, ομούμετα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου, κύριο Δαμασκηνό, τον οποίον θεωρούμε οικείο και φιλοξενών, όχι φιλοξενούμενο, με τον κλήρο, τους άρχοντες και το λαό αυτής της πόλεως, από το μαρτυρικό φανάρι, από την βασιλεύουσα πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Και με την παρουσία σας λαμπρύνετε την πανηγυρή μας, σήμερα που τιμούμε τον Άγιο και προστάτη μας πολιούχο της πόλεως μας, Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκείας των Θαυματουργών. Και όπως είπατε, σεβασμιότατε, και χθες και σήμερα, είναι όντως ο Άγιος που γαλινεύει και ειρηνεύει τις θάλασσες για τους ναυτικούς μας, αλλά ταυτόχρονα ειρηνεύει και τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί όσοι τον επικαλούνται με τις δικές του δεήσεις, ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους αυτό που αναζητούν μέσα στην τρικυμιώδη ζωή τους, τη γαλήνη και την ειρήνη της ψυχής τους. Ζούμε σε μια εποχή όπου η ταραχή κυριαρχεί, όπου λες και έχουν βαλθεί όλοι να ταράσουν τους ανθρώπους, τις ψυχές, τις καρδιές μας, τις σχέσεις μας. Και έρχεται ο Άγιος μας, αυτός ο κανόνας της πίστεως, ο πράος, ο ταπεινός, να μας δείξει τον δρόμο μιας ειρηνικής πορείας πάνω σε αυτόν τον τόπο. Και είναι για μας τούτη η γιορτή ένας σταθμός, όντως στην πόλη μας και στην τοπική μας εκκλησία, που μας δίνει κάθε φορά την ευκαιρία να κοιτάξουμε πιο ουσιαστικά, να δούμε πιο βαθιά τα πράγματα και τις αλήθειες, αυτές που κρύβονται πολλές φορές όταν η ταχύτητα κυριαρχεί στη ζωή μας. Και θέλω να σας υποδεχθώ όντως σε μία πόλη που βρίσκεται ανάμεσα στο όρος Πήλιο και στο Παγασιτικό, στο όρος των κελίων και των μοναστηρίων, των κοιμηλίων, που διασώζεται μία τρανή παράδοση βυζαντινή και μεταβυζαντινή, και σε μία θάλασσα που μας βρέχει, σε μία θάλασσα που χαρίσαμε και πάλι την Αργό, αυτό το πλοίο που, όπως θέλει η μυθολογία, από εδώ ξεκίνησε για να ενώσει, για να φέρει και πάλι στους ανθρώπους αυτή την επικοινωνία που η θάλασσα με την ύπαρξή της δημιουργεί και είναι γεγονός ζωής για τους ανθρώπους. Σε αυτή την πόλη όπου η αγάπη έχει γίνει πράξη αυτά τα τελευταία χρόνια με τη χάρη του Θεού. Γιατί είχε πάντοτε παράδοση στην αλληλεγγύη και τούτε στις δύσκολες ώρες για το λαό μας, οι κάτοικοι της πόλεως και όλης της περιοχής μας στέκονται αλληλέγγυοι. Δεν εγκαταλείπουν κανένα. Δεν αφήνουν κανένα να στερηθεί το φαγητό, τη στέγη, τα ρούχα, τα φάρμακα, την ιατρική περίθαλψη. Έχουμε, σεβασμιότατε, ενώσει όλοι τις δυνάμεις μας, από τον πρώτο πολίτη μέχρι και τον τελευταίο, κλήρος και λαός, και δίνουμε κάθε μαρτυρία αλληλεγγύης και αγάπης προς κάθε κατεύθυνση, γιατί σε αυτή την πόλη, θέλω να με πιστέψετε, δεν υπάρχουν ξένοι. Όλοι είναι οικοί. Και θέλουμε και είναι η πόλη του Βόλου, η πόλη της υποδοχής ανθρώπων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε σε έναν επίγειο παράδεισο και το διαπιστώνετε κι εσείς τούτη τη λαμπρή ημέρα. Και θέλουμε να είμαστε τόπος υποδοχής για να εκφράζουμε και με τη φιλοξενία την αγάπη που διδαχτήκαμε από τους Αγίους μας και από αυτούς που έστησαν και έχτισαν αυτή την πόλη. Και είναι μια πόλη που η ενότητα καλλιεργείται ως άθλημα και πάλι από όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Γιατί ξέρουμε ότι είναι το τελευταίο έσχατο αλλά σπουδαιότερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας σήμερα, στην πατρίδα μας και στον τόπο μας. Την ουσιαστική και αληθινή ενότητα, για την οποία σας παρακαλούμε να εύχεστε και να δέεστε. Ξέρετε πολύ καλά εσείς εκεί στην πόλη, ξέρετε πολύ καλά εσείς εκεί στη Μικρασία, πόσο ακριβά πλήρωσε το γένος μας τη διχόνοια και το διχασμό με μια καταστροφή που ελπίζουμε κάποτε να μην είναι ανεπανόρθωτη. Όμως,
τούτες τις κρίσιμες ώρες ας διδαχτούμε από την ιστορία και ας κρατήσουμε την ενότητά μας ως κόρην οφθαλμού και ο καθένας από το δικό του μετερίζει με όση ευθύνη φέρει στους ώμους του. Ελπίζω να γίνουμε διάκονοι αυτής της ενότητας όπως τη βιώνουμε σε αυτή την πόλη και στην τοπική μας εκκλησία. Έτσι ο Άγιος μας γίνεται ο οδοδείκτης και το παράδειγμα για να μιμηθούμε τη δική του ειρήνη και γαλήνη που φέρνει στις πτυχές των ανθρώπων, τη δική του αγάπη και το θησαυρό για τους φτωχούς, όπως είπατε, που εδώ γίνεται πράξη ζωής. Καλούμεθα να σταθούμε γύρω του ενωμένοι για να μας σκεπάζει η χάρη του και η δεήσεις του. Αλλά πριν τελειώσω θέλω να αναφερθώ και σε ένα γεγονός που χάρη στην παρουσία σας τούτες τις ημέρες θα μας ξαναφέρει και σε εμάς μνήμες, αλλά θα δώσει ευκαιρία και στους νεοτέρους να γνωρίσουν. Ναι, σεβασμιότατε, σε αυτό το λιμάνι το 1990 συνοδεύατε και εσείς τον αείμνηστο Πατριάρχη Δημήτριο, ο οποίος γινόταν δεκτός στην πόλη αυτή. Και στη μορφή του διακρίναμε τότε και πάντοτε, όποτε είχαμε την ευκαιρία και εμείς ως νέοι τότε να τον προσεγγίζουμε, τη γαλήνια μορφή του ειρηνοποιού, το ταπεινό φρόνημα του αληθινού ηγέτη, το πνεύμα της ενότητας που έφερε σε όλη την Ορθοδοξία και σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Και σας ευγνωμονούμε γιατί θα μας δώσετε την ευκαιρία αύριο το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο εκεί στη Μητρόπολη μας να γευθούμε τη χαρά και πάλι, να δούμε σκηνές από εκείνη την υποδοχή, να ακούσουμε την παρακαταθήκη αυτού του αειμνήστου Πατριάρχου για την Εκκλησία, για τον Χριστιανισμό, για το γένος μας. Θα είναι μια ευκαιρία όλων μας να αναβαπτιστούμε και να δούμε τι πραγματικά σημαίνει ηγέτης που τόσο ανάγκη το έχουμε και στην εποχή μας ως παράδειγμα και δίδαγμα. Θέλω όλους να ευχαριστήσω για την παρουσία σας χθες και σήμερα στο λαμπρό εορτασμό. Ο Θεός μας χάρισε καλό καιρό και χαιρόμαστε. Αυτή την ομορφιά που έχει η πόλη μας, αγαπητοί μου, πολλοί την ζηλεύουν, πολλοί θα την ήθελαν. Μακάρι εμείς να είμαστε αντάξιοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα προανέφερα, που είναι έργα δικά σας. Το ξέρω πολύ καλά. Είμαι ο έσχατος που προσφέρω. Χάρη σε εσάς γίνεται η πόλη μας και η τοπική μας εκκλησία παράδειγμα προς μίμηση σε πολλά μέρη της Ελλάδος για την αλληλεγγύη, για την ενότητα, για τον αγώνα, για την προσπάθεια να φέρουμε τη μαρτυρία του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων. Ας παραμείνουμε έτσι ενωμένοι. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει τους ηγέτες μας για τις σωστές αποφάσεις τούτες στις κρίσιμες ώρες για άλλη μια φορά. Και ο Άγιος μας, ο προστάτης μας, να είναι πάντοτε ο οδηγός. Ο καπετάνιος μας, σε αυτή την τρικυμισμένη όντως εποχή, αλλά όταν θα παραμείνει και θα παραμένει αυτό στο τιμόνι, τότε θα είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουμε σε λιμάνι, με γαλήνη, με ειρήνη, με ενότητα, με αγάπη. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε και πανωσιολογιότατε, για άλλη μια φορά για την παρουσία σας στην πόλη μας.